Λόγος για την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε. Τι κάνετε, είστε καλά? Είμαστε καλά. Μάθαμε ότι κάνετε και βήματα τηλεοπτικά και σας συγχαίρω. Καλή σταδιοδρομία για τα επόμενα βήματα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Λέω, θα έχουμε σήμερα τη συνέντευξη, αλλά έμαθα ότι την έχουμε. Δεν το κανονίσαμε από χθες. Ναι. Υπήρχε περίπτωση να ακυρώσουμε, κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν ακυρώνουμε εμείς ποτέ. Βέβαια. Νομίζω στα ραντεβού μας είμαστε και οι δύο πιστές. Έτσι. Πάμε να ανοίξουμε τη συζήτησή μας. Τα πήγατε καλά εσείς. Δώσατε ζωή και στην Ευρωβουλή. Δώσαμε, το πετύχατε. Δώσαμε ζωή και θα δώσουμε και άλλη ζωή. Πολύ ζωή στην Ευρωβουλή. Περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε τα επόμενα. Θέλω να σας βάλω όμως, και ο λόγος που σας καλέσαμε και θέλαμε να ακούσουμε εσάς, είναι η Πλεύση Ελευθερίας. Θα το βάλω σε πολλά εισαγωγικά. Πολύ φέρνει νύφη στην κουβέντα για την κέντρο αριστερά. Ο κύριος Κασελάκης προτείνει λοιπόν σύμπλευση και με την Πλεύση Ελευθερίας στο πλαίσιο της ανάγκης σύγκλησης των προοδευτικών δυνάμεων. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, τι απαντάει σε αυτό το κάλεσμα? Η Πλεύση Ελευθερίας όλο αυτό το διάστημα έχει δώσει το δικό της στίγμα και έχει χτίσει ένα διαφορετικό υπόδειγμα αντιπολίτευσης. Δεν είναι το παλαιοκομματικό παράδειγμα των δημοσίων σχέσεων, των ισορροπιών δυνάμεων, των εσωτερικών συγκρούσεων και των πισόπλατων μαχαιρωμάτων. Είναι το παράδειγμα της παρουσίας μέσα στη Βουλή, της αγωνιστικότητας, της μάχης, του κοινοβουλευτικού ακτιβισμού, της κοινοβουλευτικής υπεράσπισης της κοινωνίας, και σε αυτή τη διαδρομή κλείνουμε την άλλη εβδομάδα ένα χρόνο μέσα στη Βουλή. Βεβαίως, και έχουμε δώσει και το παράδειγμα των συμπράξεων εκεί όπου υπάρχει πεδίο και έχει αξία το να συμπράξουν περισσότερες δυνάμεις. Και δεν διστάσαμε, ας πούμε, να στηρίξουμε προτάσεις άλλων κομμάτων, όπως ήταν η πρόταση του ΚΚΕ για τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής για το έγκλημα των Τεμπών, όπως ήταν οι προτάσεις και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής. Δεν διστάσαμε να συνυπογράψουμε με άλλα τρία κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά, την πρόταση Μομφής κατά της κυβέρνησης. Αυτές είναι κοινοβουλευτικές συνεργασίες όταν προκύπτει. Και συμπράξεις, θα ναι, το πούμε, και συνεργασίες μπορεί να υποθεί. Όταν ότι ναι, υπάρχει ανάγκη. Εγώ μιλάω για ένα πιο μόνιμο σχήμα. Π.χ. για ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, όπως πρότεινε ο κύριος Παπάς, που εσάς σας βγάζει απ' έξω, βέβαια, η αλήθεια είναι. Εγώ, κοιτάξτε, με τον κύριο Παπά σε κανένα ψηφοδέλτιο δεν θα μπω μαζί, και είναι σίγουρο ότι η Πλεύση Ελευθερίας δεν πρόκειται. Το γαλλικό μοντέλο, θέλω να πω, κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτό έχει να κάνει με το εκλογικό σύστημα και είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Η Πλεύση Ελευθερίας, εκείνο το οποίο επιδιώκει και αυτό για το οποίο αγωνίζεται, είναι να αλλάξουμε τον τρόπο άσκησης της πολιτικής, και αυτό θα γίνει αν αλλάξουμε το υπόδειγμα, και επίσης θα γίνει αν πάψουν να ενδίδουν τα πολιτικά πρόσωπα και τα πολιτικά κόμματα σε αυτήν την λαγνία της καρέκλας. Άκουγα προηγουμένως, είχατε την παρουσίαση της εκδήλωσης του κυρίου Τσίπρα, και σας άκουγα να παρουσιάζετε τα πρόσωπα που ήταν εκεί. Μα είναι ποτέ δυνατόν, αναπαλαιώνοντας και ανακαινίζοντας με παλαιά πρόσωπα τα οποία έχουν εν πολλοίς και δοκιμαστεί και αποτύχει. Να μείνω λοιπόν στο νέο πρόσωπο, ο κύριος Κασελάκης, που, με τον οποίο δεν έχετε ανοιχτή τους λογαριασμούς από το παρελθόν, είναι ούτε χρόνο δεν έχει κλείσει ο άνθρωπος στην πολιτική ζωή του τόπου. Ένα χρόνο μάλλον έχει κλείσει, γιατί τον είδαμε στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Θα μπορούσατε να εκκινήσετε εσείς μια συζήτηση? Ο ίδιος φαίνεται να σας εκτιμάει. Ακούστε με, και εγώ και η Πλεύση Ελευθερίας δεν είμαστε σε ένα περίκλειστο περιβάλλον, και εννοείται ότι για κάθε θέμα το οποίο αξίζει να συζητηθεί, όπως είναι, ας πούμε, η κατάθεση πρότασης για την σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τα Τέμπη, που πρέπει να κατατεθεί, η Πλεύση Ελευθερίας δεν έχει τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών. Έχουμε 6 βουλευτές. Βεβαίως, προσκαλούμε και τον κύριο Κασελάκη και τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Κουτσούμπα. Προσκαλούμε όλες τις κοινοβουλευτικές δυνάμεις που προηγουμένως έχουν ταχθεί σε αυτήν την διαδικασία να συμπράξουμε. Από εκεί και πέρα, αν με ρωτάτε, εάν πρόκειται εμείς να συμπράξουμε σε οποιοδήποτε σχήμα το οποίο θα ξεπλύνει πρόσωπα τα οποία έχουν... ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Κωνσταντοπούλου. Απαντώ. Δεν θα απαντήσω όπως το θέλετε εσείς, το καταλαβαίνετε. Εγώ θα ρωτήσω όπως θέλω εγώ, και εσείς θα απαντάτε όπως θέλετε εσείς, έτσι πάνω αυτά. Θέλω, έτσι ακριβώς. Να ξεπλύνουμε λοιπόν πρόσωπα τα οποία έχουν βαρύτατες ευθύνες,
πολιτικές ευθύνες και πολλά έχουν και ποινικές ευθύνες για την διαχείριση της διακυβέρνησης της χώρας, της τύχης της χώρας, των οικονομικών της χώρας, των ανθρώπινων ζώων, δεν πρόκειται. Δεν πρόκειται δηλαδή να μας δείτε να ξεχνάμε την ευθύνη την οποία φέρουν πρόσωπα. Μάλιστα. Και δεν, από την άλλη πλευρά, φυσικά και το κάθε κόμμα από αυτά που αναφέρατε είναι ευπρόσδεκτο να κάνει την αυτοκάθαρσή του. Εγώ παρακολουθώ τον κύριο Κασελάκη να ανακαλύπτει με ποια στελέχη έχει να κάνει και τον παρακολουθώ με ενδιαφέρον. Θα παρακολουθήσω και μέχρι πού θα πάει αυτή η διαδικασία. Αλλά είναι μια υγιής διαδικασία η αυτοκάθαρση στο εσωτερικό ενός κόμματος. Mm-hmm. Υγιής διαδικασία. Ενδιαφέρον. Έχεις κάτι να ρωτήσεις από αυτό, γιατί θέλω να πάω παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Θέλω να σας μου αρέσουν τα σχόλια. Είναι καλοί οι συνάδελφοι και έχουν απόψεις. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής τώρα. Επειδή είστε δικηγόρος, γνωστοί, με πολλές επιτυχίες στο χαρτοφυλάκιό σας. Πολλές μάχες. Σίγουρα. Έτσι πάνε αυτά. Επιτυχία χωρίς μάχη δεν υπάρχει, δεν χαρίζεται. Αλλά η μάχη δεν είναι πάντα επιτυχής, όμως η μάχη αξίζει πάντα να δίνεται. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, επειδή είναι ένα θέμα που αφορά και τον κλάδο σας. Θέλω λίγο να πάμε στην υπόθεση του κυρίου Λύτρα. Θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε, γιατί έχω διαβάσει πάρα πολλά από το πρωί, αν θεωρείτε πως ο κύριος Λύτρας αφέθηκε ορθώς ελεύθερος από τις αρχές. Γιατί έχει ανοίξει μια συζήτηση. Έκανα μια δήλωση, ναι. Γνωστή σχετικά με την αυστηροποίηση των ποινών, ξεαυστηροποίηση των ποινών. Αν ήταν ρόλος του Αρείου Πάγου, αν δεν ήταν ρόλος του Αρείου Πάγου να παρέμβει. Εσείς σε αυτό πώς θα απαντήσω, γιατί έχω άποψη. Προφανώς. Είναι εντελώς υποκριτική η εντελώς όψιμη παρέμβαση της ηγεσίας του Αρείου Πάγου, διότι εδώ έχουμε πραγματικά έχουμε κάνει τα πάντα. Εγώ προχθές κατέθεσα την τρίτη επίκαιρη ερώτηση προς τον κύριο Μητσοτάκη για το αν και πότε σκοπεύει να ποινικοποιήσει τις γυναικοκτονίες ως αυτοτελές κακούργημα. Να αναγνωρίσει νομικά τον όρο. Όχι νομικά να αναγνωρίσει, να το στοιχειοθετήσει, να το θεσμοθετήσει ως αυτοτελές κακούργημα όπως οφείλει. Έχουν απαντήσει όχι. Δεν απαντάει όμως επίσημα, απαντάει σε κάποιες συνεντεύξεις, ενώ εγώ του κάνω επίκαιρες ερωτήσεις. Δεν απάντησε η κυρία Ζαχαράκη πριν, μετά την υπόθεση της Κυριακής. Δεν είναι θέμα της κυρίας Ζαχαράκη. Αυτό είναι θέμα του Πρωθυπουργού και δεν μπορεί να τα ρίχνει σε καμία κυρία Ζαχαράκη. Είναι υποχρέωσή του να απαντήσει γιατί δεν το κάνει, ιδίως όταν το γεγονός ότι δεν το κάνει έχει ουσιαστικά εντείνει και προσκαλέσει το φαινόμενο. Έχουμε επίταση των γυναικοκτονιών, ειδικά από την άρνηση της κυβέρνησης να σκύψει πάνω σε αυτό το πρόβλημα και να θεσμοθετήσει αυτοτελή ποινική διάταξη. Ξύπνησε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου και η πρόεδρος και η εισαγγελία του Αρείου Πάγου σήμερα ξύπνησαν και κατάλαβαν ότι δεν υπάρχει σωστή και επαρκής αντιμετώπιση της έμφυλης βίας. Όπως προχθές ξύπνησαν και κατάλαβαν ότι δεν υπάρχει επαρκής προστασία των παιδιών. Φτάσαμε να έχουμε έμφυλο έγκλημα κατά 11χρονου κοριτσιού, δολοφονία ενός κοριτσιού με έμφυλη διάσταση, για να ανακαλύψουν ξαφνικά ότι δεν, οι μηχανισμοί της δικαιοσύνης είναι ουσιαστικά. Τα έχουμε πει και στην εκπομπή σας, κυρία Γιάμα, εγώ το έχω πει σε πάρα πολλές δημόσιες παρουσίες μου. Έχουμε μια δικαστική λειτουργία η οποία δεν πατάσει τα εγκλήματα και δει τα σεξουαλικά εγκλήματα κατά των παιδιών. Έχουμε μια δικαστική και εισαγγελική λειτουργία και αστυνομική λειτουργία η οποία είναι εφεκτική έναντι της έμφυλης βίας. Όλα αυτά προσκαλούν την επανάληψη των εγκλημάτων. Επομένως, εγώ αυτό το οποίο θέλω να στυλιτεύσω είναι αυτή η φοβερή υποκρισία. Η φοβερή υποκρισία. Καθημερινά στα αυτόφορα παρακολουθούμε. Δεν μιλάτε όμως, συγγνώμη για να το καταλάβω, δεν μιλάτε για περαιτέρω αυστηροποίηση των ποινών. Οι ποινές έχουν αυστηροποιηθεί. Μιλάτε για διαφορετική λειτουργία. Φυσικά, μιλώ για εφαρμογή της νομοθεσίας και σίγουρα για εμπλουτισμό της. Φυσικά θα έπρεπε για τις γυναικοκτονίες να υπάρχει αυστηροποίηση, να είναι ιδιώνυμο έγκλημα, γιατί είναι ανθρωποκτονίες με ένα επιπλέον χαρακτηριστικό του έμφυλου κινήτρου. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, τάξη, τώρα είναι μια συζήτηση λίγο ειδική. Εξ όσων γνωρίζω, οι φεμινιστικές οργανώσεις, ο λόγος που ζητάνε την νομική αναγνώριση του όρου γυναικοκτονία είναι για λόγους περισσότερο καταγραφής και για να μην αναγνωρίζονται ελαφρυντικά σε αυτή την περίπτωση. Όχι, δεν είναι αυτός. Ο λόγος που το ζητάνε είναι γιατί από άποψη εγκληματολογική αποτροπής
πρόληψης και αποτροπής πρόληψης και τα λοιπά. Αυτό λέω. Δεν θα έχει πιο άλλη ποινή από μια ανθρωποκτονία. Φυσικά θα έχει άλλη ποινή, διότι έχει ένα επιπλέον χαρακτηριστικό. Είναι ανθρωποκτονία με ένα επιπλέον κίνητρο που